Καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είσαστε? Σήμερα έχουμε καλεσμένη τη γενιά μου, που μετά από τα πυροσκή που μας βομβαρδίσατε με πόσα θετικά σχόλια, ερωτήσεις, απαντήσαμε, έγινε χαμός, έχουμε φτάσει τώρα αυτή τη στιγμή 6.500 προβολές, είπαμε να κάνουμε σήμερα κάποιες γιορτινές συντέγκες. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα τσουρέκι γεμιστό με πραλίνα, με φουντούκια. Ωραία. Με πολύ εύκολη, πολύ οικονομική συνταγή, με πολύ απλά υλικά και όχι και πάρα πολύ χρόνο. Δεν θα φύγει ποτέ η κοιλιά μου. Θα ξεκινήσουμε. Τα υλικά μας. 75 γραμμάρια δούκερο, 50 γραμμάρια μαγιά νοπή, 250 γραμμάρια γάλα κλιαρό, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 450 γραμμάρια αλεύρι πολυτιλίας, η κούλα όπως είναι γνωστό και μία πρέζα αλάτι. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε ένα βαζάκι πραλίνα, 350-360 γραμμάρια, φοντούκι χοντροκομμένο και μία σοκολάτα άσπρη που θα κάνουμε, διακοσμήσουμε από πάνω το τσουρέκι μας. Αυτά. Δεν ακούγονται πάρα πολλά. Όχι, δεν είναι καθόλου καλά, επειδή δεν έχουν ούτε αυγά, ούτε μαστίχα, ούτε μαχλέπι, τίποτα. Αυτά, τα πολύ απλά. Μάλιστα. Γάλα, αλεύρι, μαγιά και ζάχαρη. Αυτό. Πολύ. Θα ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Ξεκινάμε. Προσθέτουμε το γάλα, κλιαρό. Εγώ τι θα κάνω? Εσύ τώρα προς το παρόν θα κάτσεις δίπλα μου. Έτσι. Βάζουμε και μέσα τη μαγιά. Θα τα βάλουμε τώρα όλα μέσα. Θα τα βάλουμε όλα μέσα. Θα ανακατέψουμε λίγο τη μαγιά με τη ζάχαρη και με το γάλα. Να αναλώσει η μαγιά. Άλλη φορά στα πυροσκή δεν σας είπα τι μαγιά βάζω, τι λάδι βάζω. Ήταν λάθος μου. Τώρα θα προσπαθώ να μην κάνω λάθος. Εντάξει, ένα μισάωρο. Πόσο κάναμε? Συνολικά θα κάναμε κανένα 2-3. Να ανεβάσουμε ένα μισάωρο. Ώστε να μην κουραστεί και πολύ ο κόσμος. Αλλά εντάξει, υπήρχε ανταπόδοση. Λοιπόν, άρεσε στον κόσμο. Βάζουμε το αλεύρι. Το αλεύρι το κοσκινήσαμε. Να δουλέψει καλύτερα, να έχει οξυγόνο και το αλεύρι. Λοιπόν, στο τέλος θα προσθέτουμε το βούτυρο. Το αλάτι πάντα βάζουμε στο αλεύρι. Πάντα. Και σιγά σιγά βάζουμε το βούτυρο. Μάλλον θα πρέπει να το γυρίσει το κανάλι η συνταγή της γιαγιάς, όπως είπε ένα παιδί. Αποκλειστικά να είναι δικό σου το κανάλι. Τι να πω τώρα. Εγώ μαζεύω τα πράγματα και τα πετάω στα σκουπίδια εδώ πέρα, όταν δεν χρειαζόμαστε ή στον αεροχήτη. Εγώ βλέπω, μόνο που βλέπω τη μερέντα. Ναι, η μερέντα θα βγει όταν θα φτιάξουμε το τσουρέκι, το σχήμα. Πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί κάθομαι. Θέλετε να σηκωθώ? Είναι πολύ ψηλό και δεν φαίνεται. Ένα 80 παρακαλώ. Λοιπόν, είχα προσθέσει άλλη μία κούφτα αλεύρι για να ζυμωθεί καλά. Το ζυμάρι για να είναι έτσι με ίνες θα το δουλέψετε λίγο πιο πολύ με το χέρι σας. Αυτά τα τρία είναι για τη γέμιση? Τα δύο. Η πραλίνα θα ανακατευτεί με το φουντούκι και θα πάει για τη γέμιση. Πόσο θα πάρει στο σύνολο όλο αυτό? Τώρα το ζυμάρι μας πρέπει να ξεκουραστεί για να φουσκώσει μια μισή ώρα. Εσείς σε αυτή τη μια μισή ώρα μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, να ετοιμάζετε το γιορτινό σας στο τραπέζι, να φτιάξετε καμία σαλάτα ή να φτιάξετε κανένα αυγό γεμιστό, διάφορα πράγματα. Κανένα ρολό να βάλετε στο φούρνο σας, να το δουλέψουμε λιγάκι, μετά θα το σκεπάσουμε με μεμβράνη, θα το βάλουμε σε ένα ζεστό. Μια μισή ώρα σας είναι. Μια μισή ώρα, ναι, επειδή... Μπράβο. Αυτό το ζυμάρι δεν έχει αυγά, δεν έχει πολλά υλικά. Γι' αυτό θα χρειαστεί λίγο πιο πολύ για να γίνει. Εγώ που δεν έχω ιδέα από μαγειρική, μπορώ να το κάνω? Γιατί δεν μπορείς να το κάνεις, αφού εγώ το δείχνω βήμα-βήμα. Εδώ, με τη ζύμη, άμα θα μπορέσω να... Απλώς, όπως είπα και την άλλη φορά με τα πυροσκή, θέλει ζεστό περιβάλλον οπωσδήποτε, θέλει να βάλετε το θέλω, το δικό σας θέλω, ότι εγώ θέλω να το φτιάξω αυτό και θα το φτιάξω. Μάλιστα. Αυτό, θέληση.
να έχετε καλή διάθεση, επειδή ό,τι διαθέτε πρέπει να έχετε διάθεση να το κάνετε. Αν δεν έχετε διάθεση, ούτε καν να το ξεκινήσετε. Λοιπόν, φτάνει. Τώρα το τυλίγουμε με μεμβράνη. Το σκεπάζουμε με μεμβράνη. Γιατί το σκεπάζουμε με μεμβράνη? Να δουλεύει η μαγιά μέσα. Να έχει τη ζεστασιά. Έτσι. Το σκεπάζουμε και ένα κάτι με πετσέτα καθαρή. Και το βάζουμε σε ένα ζεστό έτσι μέρος για να γίνει η ζύμη. Και σε μια μισή ώρα θα τα πούμε. Όπως βλέπουμε, γιαγιά, η ζύμη είναι έτοιμη, έτσι. Ναι, η ζύμη είναι έτοιμη. Ναι, θα ξεκινήσουμε να πλάθουμε τώρα. Η ζύμη έχει γίνει τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τέλεια, έτσι. Πω, πω. Μέσα σε μια μισή ώρα, ε. Μέσα σε μια μισή ώρα το ζυμάρι μας έχει γίνει. Βλέπετε, το τραπέζι μας είναι καθαρό. Δεν έχουμε τίποτα, ούτε ζυμάρια, ούτε αλεύρι, τίποτα, πουθενά, όλα είναι κομπλέ. Πεντακάθαρα. Πεντακάθαρα. Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από τη μερέντα. Σ' αρέσει πολύ η μερέντα, ναι. Έτσι. Στο μεταξύ εδώ εγώ έχω ετοιμάσει το καψά. Θα το περάσω λίγο με το σπορέλαιο. Αυτή η ποσότητα που σας έχω δείξει είναι ακριβώς για ένα τσουρέκι. Αυτό γιατί το κάναμε τώρα? Για να μην τυχοκολλήσει η ζύμη. Η ζύμη. Και θα ξεκινήσουμε με μερέντα. Και μερέντα είπαμε, γιατί την ποσότητα της ζύμης θα χρειαστούμε ένα βαζάκι. Αυτό το βαζάκι είναι 360 γραμμάρια. Να είναι και έτσι μπόλικο. Ναι, ναι, δεν έχω κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Επειδή ο εγγονός μου, δηλαδή, και όχι μόνο και ο εγγονός μου, όλα μου τα εικόνια, τους αρέσει πολύ η σοκολάτα. Αυτό το τσουρέκι, έχω και δύο εγγόνια στην Ολλανδία. Και τα Χριστούγεννα όταν πάω στην Ολλανδία για επίσκεψη, πάντα τους φτιάχνω. Το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο. Από κάπου το έχω δει αυτή τη συνταγή. Δεν θυμάμαι τώρα από πού. Αλλά μου άρεσε τόσο πολύ που δοκίμασα και τώρα κάθε χρόνο το κάνω αυτό. Το κάνω μια φορά το χρόνο. Θα πει ότι μπορείς και όποτε θέλεις το κάνεις. Αλλά δεν μου κάνει αίσθηση να το κάνω στις άλλες γιορτές, επειδή μου θυμίζει έτσι το γενιάτικη συνταγή. Και το κάνω Χριστούγεννα. Τα μερικά φουντούκια μας έχουν μείνει ολόκληρα, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, τώρα θα το κάνω ρολό. Έτσι. Και προσέξτε με, τώρα θα το κόψω στη μέση. Δεν θα φύγει η μερέντα. Με αυτό το τρόπο. Έτσι. Θα το κόψω μέχρι το τέλος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε αυτό το σχήμα. Και η μερέντα να είναι από πάνω. Αν σου πω ότι πρώτη φορά το βλέπω αυτό μπροστά μου. Και το βάζουμε έτσι στο... Και άρχισε να πεινάω ήδη. Στο ταψί. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και μπισκότο, ας πούμε, τριμμένο. Κοίτα, όχι. Ό,τι θέλεις μπορείς να κάνεις. Και με αυτόν τον τρόπο, τώρα το αφήνουμε να φουσκώσει. Τώρα το φούσκωμα θέλει περίπου, να το δούμε, 25 λεπτά, 30 λεπτά. Α, θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Ναι, εγώ τώρα έχω βάλει το φουρνάκι σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία, να ξεκινήσει να δουλέψει η μαγιά. Άρα τα λέμε σε ένα μισάωρο. Τα λέμε σε ένα μισάωρο. Όπως είπα και όταν ζυμώσαμε το ζυμάρι, μπορείτε ενδιάμεσα κάτι να κάνετε.
Δεν χρειάζεται να κάθεστε από πάνω από το τσουρέκι. Τώρα το έχω βάλει στο φουρνάκι με πολύ πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Να μπορεί να δουλέψει η μαγιά να φουσκώσει το τσουρέκι. Και σε 25 λεπτά τα λέμε. Κοιτάξτε να δείτε πώς έχει φουσκώσει. Τώρα σε 5 λεπτά θα βάλω το φούρνο στο 170-160 βαθμούς και θα τα ψήσω 25 λεπτά. Από τη στιγμή που θα δω ότι αρχίζει και μαυρίζει πολύ από πάνω, θα προσθέσω ή χαρτί ή ένα αλουμινόχαρτο. Και σε 25 λεπτά θα τα πούμε μετά. Το τσουρέκι μας είναι έτοιμο, φούσκωσε. Τώρα βάζουμε τη θερμοκρασία στο 160 για 25 λεπτά. Και μετά θα βλέπουμε. Αλλά θέλω να σας πω και ο κάθε φούρνος είναι διαφορετικός. Πρέπει εσείς ξέρετε το φούρνο σας. Εγώ σας συνιστώ 160-170 βαθμούς. Από εκεί και πέρα θα το κοιτάξετε μόνοι σας. Ξεκινάμε το ψήσιμο. Το τσουρέκι μας είναι έτοιμο. Αν φαίνεται λίγο έτσι πολύ πιο καφέ, επειδή είχαμε τη μερέντα εδώ. Σας είπα ότι θα βάλω λευκή σοκολάτα. Αλλά αποφάσισα να βάλω άχνη, να φαίνεται πιο χειμωνιάτικο, γιορτινό. Πιο γιορτινό, πρωτοχρονιά, κάτω να χιονίζει έξω και εμείς να τρώμε τσουρέκι γεμιστό με πραλίνα και φουντούκι. Να σας πω και κάτι ακόμα, επειδή για το σκεύος, εγώ θα προτιμούσα να το κάνετε σε ένα πυρέξοβαλ που ή σε ένα στρογγυλό, που επειδή δεν είχα τώρα εγώ πυρέξ που θα ήθελα να γίνει το τσουρέκι μου πιο όμορφο, να βάλετε σε ένα πιο μαζεμένο σκεύος, να μην ξεχυλίζει, να μην απλώνει έτσι πιο πολύ, θα είναι πιο όμορφο, θα είναι και φουσκωτό. Αλλά και έτσι μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά από μένα, καλή επιτυχία να έχετε και καλή όρεξη και χρόνια πολλά σε εσάς και καλές γιορτές να έχουμε. Με φιλιά, η γιαγιά Ράνια. Λοιπόν παιδιά, το ετοίμασε η γιαγιά, εγώ πείνασα, είμαι φαν του γλυκού, ας δοκιμάσουμε. Είναι ζεστό, είναι ζεστό ακόμα. Θέλει κάποια ώρα ακόμα. Θέλει να γίνει, να συτέψει. Αυτό όταν θα κρυώσει θα έχει άλλη γεύση. Όταν είναι όμως φρέσκο, η μερέντα λιώνει στο στόμα αυτή τη στιγμή. Μπορεί και σταφίδα να βάζετε μέσα. Κάτι απληκτικό. Η μερέντα μαζί με το κέικ είναι τόσο, μα τόσο απαλό το κέικ, τόσο ελαφρύ. Το τσουρέκι. Κέικ, τσουρέκι. Δε, θα το φάω όλο. Φαίνεται. Αυτό από μένα. Καλή όρεξη να το φτιάξετε και καλή επιτυχία. Το οτιδήποτε θα μπορείτε να ρωτήσετε, θα απαντήσουμε και εγώ και η γιαγιά μου. Αυτά. Τσάου.